Ρομπότ είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, πάνω σε ένα καταπράσινο λόφο και βρίσκεται περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Άρτας, κοντά στον εθνικό δρόμο Άρτας Αγρινίου. Νοτιοανατολικά του χωριού εκτείνονται μεγάλες και έφορες εκτάσεις, στις οποίες καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και ελιές. Δύο μικρά ποτάμια ξεδιψούν και ομορφαίνουν τον απέραντο κάμπο του χωριού. Είναι ο Διχοπόταμος, δίπλα στο χωριό, και ο Άνινος, η Τούψα, που παλιότερα ήταν το σύνορο μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού κράτους. Η εφορία αυτής της γης, η πλούσια βλάστηση και η εύκολη πρόσβαση προς τη θάλασσα του Αμβρακικού κόλπου έκαναν την περιοχή κατοικήσιμη από τα αρχαία χρόνια. Στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα οικισμού των ελληνιστικών χρόνων, κάτι που έκανε πολλούς να ταυτίσουν τον οικισμό αυτόν με την αρχαία πόλη Όλπε, όπως αναφέρει ο ιστορικός του Κηδίδης. Στη θέση πλατή βρίσκονται τα ερείπια του παλαιότερου χωριού, Παλαιοκομπότη, οι κάτοικοι του οποίου στα τέλη του 17ου αιώνα έκτισαν το σημερινό χωριό. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το χωριό πέρασε δύσκολες στιγμές και μεγάλες συμφορές, όπως λαιλασίες, καταστροφές, σφαγές, αλλά κατάφερε να σταθεί όρθιο και να περπατήσει μέσα στους αιώνες. Η Κόμη Κομπότη, πρώτης επαναστάσεως του 1821, διέπρεπεν, έχουσα τα δευτερία της Άρτας και οικουμένη υπό 500 οικογένειες. Η συμβολή του χωριού στη νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους είναι σημαντική και για τους σημερινούς κατοίκους η ιστορία αυτή αποτελεί φάρο που φωτίζει σιωπηρά και διδάσκει σεβασμό και αγάπη για τα ιδανικά του λαού μας. Ο Νικόλαος Σκουφάς γεννήθηκε το 1779 στο Κομπότη. Χωρίς να γνωρίζει πολλά γράμματα, μαθαίνει από μικρός την τέχνη να φτιάχνει σκούφιες και έτσι απέκτησε το επώνυμο Σκουφάς. Η τέχνη του αυτή τον βοήθησε να γίνει ένας καλός έμπορος και να ξενιτευτεί στην Οδυσσό της Ρωσίας. Η μόνη σκέψη που στριφογύριζε στο μυαλό του ήταν η απελευθέρωση του γένους. Ο Νικόλαος Σκουφάς έβλεπε πως οι ραγιάδες έπρεπε να βασιστούν στις δικές τους δυνάμεις, στη συμμετοχή όλων, δασκάλων, εκκλησίας, λογίων, στρατιωτικών, ναυτικών, αλλά και όλου του λαού των υπόδουλων Ελλήνων για να ελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό. Να εισάξωσεν εις αυτήν όλους τους εκλεκτούς και ανδρείους των ομογενών, δια να ενεργήσω σημώνητον, ότι ματέως και προπολού χρόνου ήλπιζον από τη φιλανθρωπία των χριστιανών βασιλέων. Έτσι, στις 14 Σεπτεμβρίου 1814, ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία. Ο Νικόλαος Σκουφάς, μαζί με τον Αθανάσιο Τσακάλοφ από τα Γιάννενα και τον Αμανουήλ Ξάνθο από την Πάτμο, ορκίστηκαν πάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο. Η δύναμη της εταιρείας βασιζόταν στη μυστικότητα της αόρατης αρχής, που με τη φαντασία αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο κύρος. Υπήρχε τυφλή υπακοή, εχεμήθεια και επιβολή της αόρατης αρχής σε όλους τους φιλικούς. Το Πάσχα του 1818, ο Σκουφάς από την Οδυσσό πήγε στην Κωνσταντινούπολη και συνάντησε τον Ξάνθο. Του παρέδωσε τον κατάλογο των 12 Αποστόλων, τους οποίους προόριζε να κατηχήσουν ολόκληρο τον Ελληνισμό. Δυστυχώς, στις 31 Ιουλίου 1819, ο Σκουφάς πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Το πνεύμα της Φιλικής Εταιρείας διαδόθηκε στο Πανελλήνιο και σε όλες τις τάξεις, στον κλήρο, στους πρόκριτους, στους εμπόρους, στους ναυτικούς, στους λόγιους, στους στρατιωτικούς και στον απλό λαό. Το όραμα του Νικόλαου Σκουφά έγινε η κινητήρια δύναμη που έσπρωξε ολόκληρο το έθνος στην Επανάσταση του 1821 για να αποκτήσει μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς και πάλι την ελευθερία του. Σήμερα στην πλατεία του χωριού δεσπόζει ο επιβλητικός Ανδριάντας του ιδρυτή της Φιλικής Εταιρείας Νικόλαου Σκουφά. Έργο του γλύπτη Βάσου Χαλιρέα. Κάθε χρόνο το χωριό, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, τιμά τη μνήμη του μεγάλου άντρα με τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, τα σκουφαϊκά. Ο σοφός δάσκαλος Ευστάθιος Γεροστάθης γεννήθηκε στο Κομπότη. Με πηγαία μόρφωση, ποτισμένη από τα ιδανικά του υπόδουλου ελληνικού έθνους, δημιούργησε στο χωριό μας μια εστία που γύρω της μάζευε και δίδασκε τα μικρά Ελληνόπουλα την αγάπη και τη θυσία για το σκλαβωμένο ελληνισμό. Ο Γεροστάθης πίστευε ότι αν ο λαός έχανε την πίστη του στο Χριστό και την Ορθοδοξία, τότε θα έχανε τα πάντα. Η οικονομική του άνεση και η αγάπη του για το χωριό βοηθούσε τον ίδιο να ξεπερνάει όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε από τους Τούρκους και έτσι κατάφερε να διατηρήσει μερικά προνόμια για το χωριό
που σε άλλες σκλαβωμένες περιοχές της Ελλάδας δεν υπήρχαν. Μέσα σε αυτά τα προνόμια που παραχώρησαν οι Τούρκοι στο χωριό μας ήταν και ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Το 1782 γεννήθηκε στο Κομπότι ο γιος του Ευστάθιου Γεροστάθη, Κωνσταντίνος. Ήταν ένα έξυπνο, τολμηρό και γενναίο παιδί. Το 1807, μετά τη δολοφονία του πατέρα του από τον Αλή Πασά, ο Κωνσταντίνος καταφεύγει στην Κέρκυρα και ασχολείται με το εμπόριο. Μοιείται στη φιλική εταιρεία και γίνεται ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του μετέπειτα πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Στις 22 Ιουνίου 1870, ο Κωνσταντίνος Γεροστάθης πεθαίνει στην Κέρκυρα. Το 1972, οι Κομποτέοι μετέφεραν τα οστά του στην πατρική του γη και τα τοποθέτησαν στο προάβλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Ο ναός χτίστηκε το 1741 από τον άρχοντα Ευστάθιο Γεροστάθη σε διάστημα 40 μόλις ημερών, σύμφωνα με τον Οθωμανικό νόμο που ίσχυε τότε. Ο ναός έχει το ρυθμό της τρίκλητης βασιλικής, ρυθμός ο οποίος κυριαρχούσε σε όλους τους ναούς που θεμελιώθηκαν μετά την άλωση. Στην αρχική μορφή του ναού υπήρχαν ξυλόστεγα χαγιάτια στις δύο πλευρές του, και οι στέγες τους, όπως και η στέγη του κυρίως ναού, ήταν καλυμμένες από σχιστόπλακες. Αυτή η αρχική κατασκευή του ναού καταστράφηκε πιθανότατα μετά από επιδρομή και πυρπόληση του χωριού από τους άνδρες του Πεχλιβάν Πασά. Σήμερα ο ναός είναι σκεπασμένος με κεραμοσκεπή και λείπουν τα ξυλόστεγα χαγιάτια. Έστω και λαβωμένος ο ναός, προσδίδει χάρη και μεγαλοπρέπεια. Ο εσωτερικός χώρος του ναού, με το λιγοστό φως και τις μαυρισμένες από την πολυκαιρία τοιχογραφίες, προκαλεί στον επισκέπτη δέος, ανάταση και περισυλλογή. Το τέμπλο, ο άμβωνας και ο επισκοπικός θρόνος ανήκουν στο 19ο αιώνα και είναι έργα τέχνης. Οι τοιχογραφίες είναι θαυμάσια δείγματα μεταβυζαντινής αγιογράφησης, χωρίς να λιώνουν τη βυζαντινή παράδοση. Στα σημαντικά κοιμήλια του ναού ανήκουν οι φορητές εικόνες του παλαιότερου τέμπλου, τα βημόθυρα και τα λειτουργικά βιβλία. Αξιόλογο κοιμήλιο αποτελεί και ο Σταυρός, ο οποίος παλιότερα χρησίμευε για την αναπαράσταση των Αγίων Παθών κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Στο γενεκονίτη του ναού έμαθε τα πρώτα του γράμματα ο Νικολάος Κουφάς. Φτάνοντας ο επισκέπτης στο Κομπότι, εκτός από τη μεγαλόπρεπη καινούργια εκκλησία του πολιούχου του χωριού Αγίου Γεωργίου, μπορεί επίσης να επισκεφθεί και να θαυμάσει τα λιτά αλλά πανέμορφα ξοκλήσια του χωριού. Στην τοποθεσία Μπέλια βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου. Εκεί είναι και ο τόπος ταφής των Ελλήνων και Φιλελλήνων αγωνιστών, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους στη μάχη του Πέτα. Σήμερα στο χώρο αυτό υπάρχει ένα μυστική πλάκα, η οποία μας θυμίζει τη θυσία τους. Ένα χιλιόμετρο μακρύτερα και πάνω στον πευκόφυτο λόφο του Αηλιά βρίσκεται το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Ανήμερα της γιορτής του Αγίου, στις 20 Ιουλίου, όλο το χωριό ανεβαίνει στο μικρό ξοκλήσι και τιμά τη μνήμη του. Στους πρόποδες του ίδιου λόφου υπάρχουν οι πατημασιές του αλόγου του Αγίου, στο χώρο που υπέδειξε κάποιος συγχωριανός μας που είδε τον Άγιο να περνά καβαλάρης από το σημείο εκείνο. Στην τοποθεσία πλατή, ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και το παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδόρων. Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής είναι κτισμένη πάνω στα ερείπια ενός παλαιότερου ναού. Στη
Στη διασταύρωση του χωριού με την Εθνική Οδό υπάρχει το ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, το οποίο έχει χτιστεί πριν το 1870. Πρόκειται για ένα όμορφο, λιτό και θαυματουργό εκκλησάκι του χωριού μας. Στην κορυφή του χωριού βρίσκεται ο κημητηριακός ναός της Ευαγγελίστριας, χώρος ταφής και μνήμης για όλους τους κομποτέους. Η τοποθεσία πλατή και η ευρύτερη περιοχή έχει ταυτιστεί από πολλούς με την αρχαία πόλη Όλπε. Μάλιστα εκεί έχουν βρεθεί αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα, πολλά από αυτά φυλάσσονται στα μουσεία της Σάρτας και των Ιωαννίνων. Το κομπότι επί τουρκοκρατίας, 1830-1832, απετέλεσε το σύνορο που χώριζε το ελληνικό από το τουρκικό κράτος. Έτσι, κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν οι κούλιες. Οι κούλιες ήταν τα τουρκικά συνοριακά φυλάκια, τα οποία αξίζει να τα επισκεφτεί.